Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε ένα ακόμα μάθημα που διοργανώνει η Ακαδημία του Λαϊκού Πολιτισμού και της Τοπικής Ιστορίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδους και Αλμυρού για όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει για την υποστήριξη της Ακαδημίας, καθώς επίσης και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και το ΤΕΠΑΕ, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το θέμα της σημερινής διάλεξης, του σημερινού μαθήματος, είναι οι έμφυλες σχέσεις, οι πολιτιστικές πρακτικές και οι συμβολισμοί που υπάρχουν σε μια θρησκευτική, εικονική όμως κοινότητα. Στις προηγούμενες ενότητες έχετε διδαχτεί και έχει παρουσιαστεί αναλυτικά το θέμα της ψηφιακής λαογραφίας και εμείς εστιάσαμε στο τι ακριβώς είναι οι διαδικτυακές κοινότητες. Σε αυτή τη διάλεξη θα δούμε τι σημαίνουν εθιμικές πρακτικές, αν υπάρχουν συμβολισμοί, αν υπάρχει οπτική του φύλου στο διαδίκτυο, στις διαδικτυακές κοινότητες, και συγκεκριμένα θα εστιάσουμε σε μία θρησκευτική κοινότητα η οποία ανήκει στην Εκκλησία της Αγγλίας, και θα προσπαθήσουμε στο τέλος να ορίσουμε τον όρο λαϊκή θρησκευτικότητα στο διαδίκτυο. Επαναλαμβάνω κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά και τα έχετε διδαχτεί σε προηγούμενες ενότητες, απλά και μόνο για να μπορέσετε να θυμηθείτε κάποια κέρια σημεία τα οποία θα χρειαστούν και στη σημερινή μας διάλεξη. Έχουμε πει λοιπόν ότι η ψηφιακή λαογραφία έχει εστιάσει και έχει μελετήσει μέχρι τώρα μηνύματα τα οποία είναι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλνονται μαζικά. Έχει μελετήσει μύθους που μεταδίδονται στο διαδίκτυο, την λεγόμενη λαϊκή ψηφιακή τέχνη. Έχουμε μελετήσει online παιχνίδια, έχουμε μελετήσει ανέκδοτα που μεταδίδονται στο διαδίκτυο, έχουμε μελετήσει διαδικτυακές κοινότητες και έχουμε προσδιορίσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι επίσης εστιάζουν στον όρο λαϊκή όμως θρησκευτικότητα, τι σημαίνουν προλήψεις και δυσιδαιμονίες, τι σημαίνουν εθιμικές συμπεριφορές σε μια εικονική κοινότητα. Εδώ εστιάζουμε στην λαϊκή θρησκευτικότητα. Πρέπει να πούμε ότι η θρησκεία είναι ένα κοινωνικό, αλλά συγχρόνως είναι και ένα πολιτισμικό φαινόμενο, και όλες οι θρησκείες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οπαδών τους, ακόμα και ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους, πλέον διαθέτουν παρουσία στο διαδίκτυο. Στην διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται δύο όροι. Ο ένας είναι ο όρος θρησκεία στο διαδίκτυο, religion online, ή ο όρος διαδικτυακή θρησκεία, δηλαδή online religion. Ο πρώτος όρος, ο όρος θρησκεία στο διαδίκτυο, αναφέρεται σε ιστότοπους που προβάλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με μία θρησκεία. Ο όρος διαδικτυακή θρησκεία αναφέρεται σε ιστότοπους που ουσιαστικά αποτελούν ένα διαδραστικό θρησκευτικό περιβάλλον, αφού εξασφαλίζουν διαδικτυακή θρησκευτική διάδραση. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της online θρησκευτικής κοινότητας, θα αναφέρουμε αυτά τα οποία λέει ο Κάμπελ και τα παρουσιάζει ο κύριος Καραμούζης, ο οποίος λέει ότι τέσσερα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της θρησκευτικής εξουσίας στο διαδίκτυο. Το πρώτο είναι η θρησκευτική ιεραρχία, υπάρχουν δηλαδή και στο διαδίκτυο ρόλοι, θρησκευτικές αντιλήψεις, αρχηγοί. Υπάρχουν όμως και θρησκευτικές δομές, οι οποίες είναι κοινωτικές δομές με τυπικά χαρακτηριστικά.
Ένα τρίτο στοιχείο πάρα πολύ βασικό είναι η θρησκευτική ιδεολογία, όπου έχουμε κοινές πεπιθήσεις, θρησκευτικές ιδέες, κοινή ταυτότητα. Και τέλος έχουμε θρησκευτικά κείμενα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα, θρησκευτικά βιβλία και για τους χριστιανούς, βασικά κείμενα είναι η Αγία Γραφή. Ή και η βίβλος. Θα διαπιστώσουμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν ακόμα και για την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, όπου δεν έχει βέβαια μια ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο. Εμείς συμπληρωματικά με τα προαναφερθέντα θα λέγαμε ότι η θρησκευτική κοινότητα η οποία είναι διαδικτυακή έχει συμβολισμούς, έχει πολιτιστικές πρακτικές και έχει και έμφυλες αντιλήψεις. Στην εργασία, στη συγκεκριμένη διάλεξη θα κάνουμε αναφορά σε μια κοινότητα η οποία βρίσκεται στο Second Life, ονομάζεται Epiphany Island και ουσιαστικά ανήκει στην Αγγλικανική Εκκλησία. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αυτή κοινότητα, αν και υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός διαδικτυακών θρησκευτικών κοινοτήτων, γιατί ήταν μια κοινότητα η οποία είχε αυξημένο αριθμό μελών και πλήθος δραστηριοτήτων. Φανταστείτε ότι οι δραστηριότητες γίνονταν καθημερινά και συνεχώς έβρισκε κάποια μέλη της κοινότητας κάποιος στην διαδικτυακή τοποθεσία της. Επίσης, επιλέχθηκε γιατί υπήρχε σεβασμός στα υποκείμενα της έρευνας και γενικά υπήρχε ένα κλίμα το οποίο ήταν πολύ φιλικό για όλους όσους έμπαιναν στην κοινότητα. Και ακόμα θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα έχει αρκετά χρόνια ύπαρξης. Θα λέγαμε ότι υπάρχει από το 2007 και πολύ βασικό είναι ότι διαθέτει τρισδιάστατα γραφικά. Έτσι μας έδινε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον της. Η συγκεκριμένη αυτή κοινότητα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί για τους πιστούς, για τα μέλη της, έναν ιερό χώρο. Έχει την δυνατότητα να προβάλλει θρησκευτικές πληροφορίες, αλλά και να γίνεται μια θρησκευτική διάδραση. Ήταν πολύ συχνές οι συζητήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας για διάφορα θέματα τα οποία αφορούσαν την κοινότητα ή για να σχολιάσουν θέματα πίστης και να μιλήσουν για την θρησκεία την οποία αποδέχονται. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μέλη αυτής της κοινότητας προέρχονται από πολλαπλά πολιτισμικά στρώματα, από διαφορετικής τάξης και το κυρίαρχο στοιχείο είναι μια που είχαμε πει και σε προηγούμενη διάλεξη ότι ο κυβερνοχώρος είναι άλλος, ότι προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες. Έτσι, ουσιαστικά έρχονται για μία ακόμα φορά να τεκμηριώσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης ψηφιακής θρησκευτικής κοινότητας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από το κυρίως πεδίο ψηφιακό της αγγλικανικής κοινότητας στη Second Life, μελετήσαμε και κάποιους άλλους ιστότοπους, γιατί μας έδινε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε έτσι ολόπλευρα ή αν θέλετε εις βάθος στοιχεία της ιδεολογίας της συγκεκριμένης κοινότητας. Έτσι μελετήθηκαν και κάποιες το site που έχουν στο διαδίκτυο, το site της επίσημης εκκλησίας της Αγγλίας και επίσης ένα ακόμα χώρο που είχαν για να μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες από τη ζωή τους στην κοινότητα. Το πρώτο ερώτημα είναι αν στη συγκεκριμένη κοινότητα έχουμε σύμβουλα, χρήση συμβούλων. Αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι ότι υπάρχουν
τα σύμβολα τα οποία βλέπουμε και στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην παραδοσιακή τους θρησκεία. Ουσιαστικά δεν αλλάζουν τα σύμβολα, απλά τα μοιράζονται και τα μεταφέρουν στον κυβερνοχώρο. Το κυρίαρχο σύμβολο, αφού πρόκειται για μια κοινότητα η οποία ανήκει στο χριστιανισμό, είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός αντιπροσωπεύει τον πρόσκαιρο θάνατο του Ιησού, αλλά κυρίως αναδεικνύεται σε ένα θρίαμβο, αφού η Ανάσταση είναι δεδομένη και ουσιαστικά είναι οδηγεί στην σωτηρία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός συμβολίζει τη ζωή, τη δύναμη, τη δημιουργία που συνοδεύει κατάπαυσα τη δημιουργική πορεία της Εκκλησίας. Απεικονίζεται σε ξύλο γιατί αναδεικνύεται σε ζωηφόρο όργανο. Και όπως στην πραγματική χριστιανική εκκλησία υπάρχει σε όλους τους χώρους και σε όλα τα αντικείμενα, το ίδιο ακριβώς βλέπουμε να υπάρχει και στη συγκεκριμένη εικονική θρησκευτική κοινότητα. Κυριαρχεί στον καθεδρικό ναό της κοινότητας, αλλά και σε... Τον βλέπουμε εδώ πέρα, μπαίνοντας στον κυρίο χώρο λατρείας συγκεκριμένης κοινότητας, να είναι σε κυρίαρχη θέση. Επίσης, εδώ βλέπουμε ότι η κοινότητα έχει κάτωψη και η κάτωψή της φυσικά έχει το σχήμα του Σταυρού. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας ενδιέφερε στην συγκεκριμένη αυτή έρευνα που πραγματοποιήσαμε ήταν να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το φύλλο στο διαδίκτυο, στη διαδικτυακή αυτή κοινότητα. Βλέπουμε ότι οι απόψεις, οι σκέψεις, οι δράσεις των μελών της κοινότητας όντως αντικατοπτρίζουν απόψεις οι οποίες σχετίζονται με το φύλλο. Το βασικό είναι ότι πάντα καταδικάζουν συγκεκριμένη κοινότητα οποιαδήποτε πράξη βίας, είτε είναι σωματική είτε είναι λεκτική. Θεωρούν ότι οι κανόνες οι οποίοι έχουν πρέπει να τηρούνται και από τους άνδρες και από τις γυναίκες. Θεωρούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου όλα τα μέλη της κοινότητας και όλοι οι άνθρωποι είναι ευπρόσδεκτοι στην κοινότητα, αρκεί να τηρούν τους κανόνες και σε καμιά περίπτωση να μην υιοθετούν, είπαμε, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως σωματική ή ως λεκτική βία. Επίσης, συγκεκριμένη κοινότητα καταδικάζεται έντονα τόσο η γυμνή αμφίεση, όσο επίσης η χρήση των όπλων ή άλλες πράξεις, οι ενέργειες σχετικά με σεξουαλικό χαρακτήρα. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στη συγκεκριμένη κοινότητα βλέπουμε στην αγγλικανική θρησκεία είναι ότι μπορούν να γίνουν ιερείς, να ασκούν καθήκοντα ιερέα ακόμα και γυναίκες. Βλέπουμε εδώ πέρα μία εικόνα η οποία είναι από εκατοντάδες γυναίκες ιερείς οι οποίες φωτογραφίζονται μαζί με τον αρχηγό τους, ο οποίος είναι ο αρχιεπίσκοπος του Καντεμπούρι. Και επίσης βλέπουμε ότι πολύ συχνά συζητάνε το θέμα της χειροτόνησης των γυναικών και εκφράζονται υπέρ αυτού. Όπως επίσης βλέπουμε πολύ συχνά στον Άμβωνα να ανεβαίνει μια γυναίκα και να πραγματοποιεί όλες αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις που τους επιβάλλει η θρησκεία τους. Ένα άλλο θέμα
μας ενδιέφερε στην έρευνα αυτή που κάναμε είναι το θέμα της προσευχής. Μας ενδιέφερε να δούμε την προσευχή ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο και πώς αυτή διεξάγεται πλέον μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Σίγουρα αυτό το οποίο ορίζεται εξ αρχής στην κοινότητα είναι το ορολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή δίνεται σαφέστατα όταν κάποιος εισέρχεται στην κοινότητα ποια ακριβώς είναι η ώρα της προσευχής και πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί. Το 2019, τον Μάρτιο, στις 17 Μαρτίου, διαβάστηκε μία προσευχή, η οποία έλεγε «Κύριε Θεέ μας, πηγή της καλοσύνης και της αγάπης, δέξου τις έντονες προσευχές του λαού σας, στο, ο πλήθος των ελεήμων σου, κοίτα με συμπόνια, σε όλους όσους απευθύνονται σε σένα για βοήθεια, γιατί εσύ είσαι ευγενικός, αγαπάς τις ψυχές και σε σένα δίνουμε τη δόξα, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα και τώρα και για πάντα». Όλοι και όλες μαζί στο τέλος λένε την λέξη «Αμήν». Η προσευχή είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στη θρησκευτική ζωή της κοινότητας, καθημερινό. Είναι μια τελετουργική πράξη, αποτελεί μια εθνική πρακτική. Υπάρχει περίπτωση να γίνεται από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων. Θεωρούν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν, και όσοι συμμετέχουν σε αυτή, ότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον Θεό, έκφραση ευγνωμοσύνης σε Αυτόν και μια μορφή δοξολογίας Του. Οι πιστοί εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους, ζητούν να γίνει το θέλημα του Θεού, ζητούν συγχώρηση ή τον παρακαλούν για κάτι. Νιώθουν χαρά, φόβο, ελπίδα, αλλά κυρίως ελπίδα. Μπορούμε να δούμε ότι πολλές φορές όταν δεν μπορούν να παραβρίσκονται μαζί με άλλα μέλη της ψηφιακής κοινότητας και να διαβάσουν όλοι μαζί την προσευχή, μπορούν να καταθέσουν ένα αίτημα προσευχής στον καθεδρικό ναό, μέσα σε ένα συγκεκριμένο κουτί όπου θα βρουν εκεί και στην συνέχεια η προσευχή αυτή να γίνει από άλλους παραβρισκόμενους. Επίσης, μια άλλη σημαντική θυμική πρακτική, η οποία επαναλαμβάνεται στην κοινότητα, είναι η μελέτη της βίβλου. Κάθε Κυριακή απόγευμα υπήρχε ένα βίβλο, κάποιες σελίδες της βίβλου, οι οποίες ήταν αναρτημένες σε ένα χώρο συζήτησης. Εκεί πηγαίνοντας και πλησιάζοντας το Avatar, τα μέλη δηλαδή της κοινότητας, μπορούσαν να πάρουν στο email τους ή στο λογαριασμό που είχαν στη Second Life ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, όπου το διαβάζανε και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι και οι παρευρισκόμενες το συζητούσαν. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να δούμε είναι ότι το κυρίαρχο βιβλίο είναι η Βίβλος, είπαμε η Αγία Γραφή, αλλιώς ονομάζεται Γραφή, Ιερά Γράμματα, η οποία αποτελεί τη μοναδική πηγή της χριστιανικής πίστης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο χρειάζεται να τονίσουμε ότι η Αγία Γραφή καθορίζει τόσο την πίστη όσο και τον τρόπο συμπεριφοράς. Ουσιαστικά είναι η παράδοση, είναι ο λόγος που πρέπει να συμφωνούμε μεταξύ τους. Δίνει σε αυτό ότι αποτελεί έναν οδηγό για την ιδεολογία την οποία πρέπει να έχουν
Και κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπάρχει μια ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενό τους, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτό, να επιχειρηματολογήσουν, ίσως να συγκρίνουν το συγκεκριμένο απόσπασμα με κάποια άλλα σχετικά αποσπάσματα τα οποία θα βρούνε, μπορούν να προκύψουν κάποιες ομοιότητες, κάποιες διαφορές. Βέβαια πρέπει να δούμε ότι όλες αυτές τις ομάδες συζήτησης που γίνονται για την βίβλο, πολλές φορές μπορούν να συνδυαστούν κάποια θέματα με τη σύγχρονη επικαιρότητα ή με προσωπικές ανησυχίες των πιστών. Μαζεύονταν όλοι δηλαδή κάθε Κυριακή απόγευμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εκεί με αφορμή ένα απόσπασμα από την βίβλο ατάλλαζαν τις απόψεις τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα αυτό το οποίο επίσης μας ενδιέφερε είναι να προσεγγίσουμε λατρευτικές εκδηλώσεις. Πρέπει να δούμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μάλλον ότι όπως ακριβώς στην πραγματική θρησκευτική τους ζωή υπήρχαν εκδηλώσεις λατρευτικές οι οποίες σχετίζονταν με τον κύκλο του χρόνου, το ίδιο βλέπουμε ότι συμβαίνει και στο διαδίκτυο. Έχουμε εορτασμούς οι οποίοι στηρίζονται, πραγματοποιούνται από τη συμμετοχή των μελών και των πιστών της κοινότητας, αλλά αυτό το οποίο μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι η συμμετοχή αυτή ήταν ιδιαίτερα ευξημένη και αυτό γιατί, όπως έχουμε προαναφέρει, το διαδίκτυο διευκολύνει την πρόσβαση και έχει δομινό κόστος. Οπότε λέμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο ανά πάσα στιγμή να συμμετέχουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις που γίνεται στην online κοινότητα από το να συμμετέχουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην πραγματική ζωή. Θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις λατρευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη κοινότητα, είπαμε τηρώντας τον κύκλο του χρόνου. Η πρώτη σημαντική γιορτή είναι η γιορτή της δημιουργίας ή η εποχή της δημιουργίας. Ήταν μια περίοδος όπου ουσιαστικά στην κοινότητα δημιουργούσαν νέα κτίσματα. Γι' αυτό υπήρχε ένα μήνυμα όπου έλεγε ότι ποιο είναι το σκοπός της συγκεκριμένης αυτής εορτής και ότι θα ολοκληρωθεί η ανέγερση των οικοδομημάτων, αλλά παρόλα αυτά, έστω και αν είναι δύσκολες οι συνθήκες μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης των οικοδομημάτων, θα μπορούσε να γίνει ο εορτασμός μαζί με την φύση και τα ζώα, αφού και αυτά συμμετέχουν στην δημιουργία. Ακόμα χρειάζεται να σας αναφέρω ότι το 2018 είπαμε στην γιορτή της δημιουργίας, στην εποχή δηλαδή της δημιουργίας, η προσευχή η οποία επιτελέστηκε ήταν η ακόλουθη. Ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, συμπλήρωσε την αγάπη μας για τη δημιουργία, για τον φυσικό κόσμο γύρω μας, για τη γη από την οποία ερχόμαστε και στην οποία θα επιστρέψουμε. Ξυπνήσετε μέσα σας την ενέργεια για να εργαστείτε για τον κόσμο μας. Να μην πέσουμε ποτέ σε φυγασμό ή σε άγνοια ή να είμαστε συγκλονισμένοι από το έργο που έχουμε μπροστά μας. Βοηθήστε να αποκαταστήσουμε, να επαναλάβουμε, να ανανεώσουμε. Και όλοι μαζί στο τέλος να λαμβάνουμε τη λέξη Αμήν. Μία άλλη γιορτή η οποία πραγματοποιείται με ανεπτυγμένο θρησκευτικό αίσθημα είναι η Ποσάντα. Ήταν μία γιορτή όπου είναι ιδιαίτερα αγαπητή γιατί δίνει την ευκαιρία στα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας να παρέχουν φιλοξενία, να δεχτούν στο σπίτι τους άλλα άβαταρ, άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται το ίδιο δόγμα με αυτούς.
Ποσάντας στα ισπανικά σημαίνει πανδοχείο. Σύμφωνα με τον εορτασμό αυτής της συγκεκριμένης γιορτής, έχουμε νέους και νέες, οι οποίοι είναι ντυμένοι ως Μαρία ή ως Ιωσήφ και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε χωριό και ζητούν ένα δωμάτιο και τη νύχτα, ανακοινώνοντάς τους ότι σύντομα θα γεννηθεί ο Ιησούς. Και την τελευταία νύχτα λαμβάνει χώρα μια πανηγυρική τελετή μεγάλης κλίμακας και η τελευταία αυτή νύχτα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Η συγκεκριμένη αυτή λατρευτική τελετή ουσιαστικά προέρχεται από το Μεξικό και έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό περιβάλλον. Και στο ψηφιακό περιβάλλον βλέπουμε ότι κάθε μέλος της κοινότητας, τα μέλη της κοινότητας τα οποία επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα όταν τους απευθύνει την πρόσκληση να δεχτούν, να δηλώσουν ότι θέλουν να εμπλακούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου εθίμου και να δεχτούν για κάποιο χρονικό διάστημα τον Ιησού και την Μαρία στο εικονικό τους σπίτι. Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν το πώς εορτάζουν τα Χριστούγεννα, το στολισμό το οποίο κάνουν. Αυτό το οποίο αναδεικνύουν είναι πάλι το μείωμα του Χριστού, της Μαρίας και του Ιησού, καθώς επίσης και ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια εορτή η οποία έχει ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τώρα το Πάσχα, επικεντρωνόμαστε μόνο στην Κυριακή των Βαΐων και την Κυριακή του Πάσχα. Στην Κυριακή των Βαΐων πάλι υλοποιούν στον χώρο της κοινότητας, στο ψηφιακό δηλαδή αυτό εικονικό περιβάλλον, την τελετή της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Ιησούς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα και γύρω του είναι πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι τον καλωσορίζουν με κλαδιά, με φίνικα, δηλαδή με βάκια στα χέρια, για να τον τιμήσουν ως βασιλιά της δόξας, βασιλιά της ειρήνης, βασιλιά των υπηρετών, των ανθρώπων, και να αποδώσουν τις ανάλογες τιμές σε αυτόν. Ένα άλλο στοιχείο στην γιορτή το οποίο βλέπουμε είναι το άνομα του κεριού, γιατί το κερί ξέρουμε ότι συσχετίζεται με την αγιότητα του συμβόλου και ουσιαστικά παραπέμπει στο φως του κόσμου. Όπως και τα βάγια που τελούν σύμβολο του θριάμβου και της νίκης. Και η πομπή, η οποία είπαμε εισέρχεται στο ιερό, κρατάει τα βάγια και ουσιαστικά επιτρέπει στα μέλη να ενωθούν και να δείξουν με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ολοκληρώνοντας είναι ότι όντως η ψηφιακή λαογραφία μελετάει την λαϊκή θρησκευτικότητα στο διαδίκτυο, προσπαθεί να προσεγγίσει ψηφιακά έθιμα, λαϊκές θρησκευτικές πεπιθήσεις, θρησκευτικές τελετουργίες, πρακτικές οι οποίες είναι σχετικές με θρησκευτικό περιεχόμενο. Είπαμε ότι όλα αυτά ευνοούνται στο διαδίκτυο γιατί μπορούν να συμμετέχουν σε όλες αυτά, σε όλα τα προαναφερθέντα, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω του διαδικτύου ξεπερνώνται όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν πολλές φορές πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία.
Άρα λοιπόν το διαδίκτυο διαμορφώνει αλλά και διαμορφώνεται στο πλεολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Θα λέγαμε ότι είναι πεδίο καθημερινής θρησκευτικής ζωής, λαϊκής θρησκευτικότητας, εξασφαλίζει στους πιστούς τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με άλλους πιστούς, ακόμα να προσευχηθούν, να συνομιλήσουν σε όλες τις ώρες της μέρας ή ακόμα και της νύχτας, να συμμετέχουν σε κοινές τελετουργίες, να λάβουν μέρος σε εορταστικές, λατρευτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν μιλάμε ότι διαμορφώνονται ψηφιακά έθιμα, ουσιαστικά δηλαδή εμπειρίες που μπορεί να έχουν στην πραγματική τους ζωή, έρχονται να τις μεταφέρουν στο ψηφιακό πεδίο. Άρα λοιπόν μοιράζονται προσωπικές πνευματικές πρακτικές, προσωπικές ανησυχίες. Βλέπουμε ότι δίνονται συμβουλές ή ακόμα και παρέχεται συναισθηματική υποστήριξη. Υπάρχει διάλογος πάνω σε ζητήματα θρησκευτικά. Άρα αυτό το οποίο πρέπει ουσιαστικά να έχουμε ξεκάθαρα στο νου μας είναι ότι πάρα πολλά το διαδίκτυο ευνοεί λόγω αυτής της ευκολίας που έχει στην επικοινωνία τις αλληλεπιδράσεις. Έχουμε λοιπόν θρησκευτικές τελετουργικές πράξεις οι οποίες γίνονται με τη συμμετοχή των πιστών της κοινότητας. Όπως είδαμε τους φοίνικες στην πομπή της Κυριακής των Βαΐων ή το άναμα του εικονικού κεριού, το οποίο το είδαμε έντονα και το Πάσχα αλλά και στην γιορτή των Χριστουγέννων. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι πλέον μιλάμε για μια νεωτερική λαϊκή θρησκευτικότητα και ουσιαστικά αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πεδίο της νέας λαϊκής θρησκευτικότητας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ο μελέτης της ψηφιακής λαογραφίας. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι στις διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες είναι θρησκευτικού περιεχομένου, μπορούμε να δούμε και συμβολισμούς, μπορούμε να δούμε και τελετουργίες, μπορούμε να δούμε και εθνικές πρακτικές, μπορούμε να δούμε και λατρευτικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή, στην πραγματική ζωή, έρχονται να τα μεταφέρουν και στο ψηφιακό περιβάλλον, στο ψηφιακό πεδίο. Και αυτό είπαμε γιατί το ψηφιακό πεδίο τους δίνει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ευκολία στην πρόσβαση και το άλλο είναι η δυνατότητα των αλληλεπιδράσεων, των συνεχών αλληλεπιδράσεων. Τέλος, θα πρέπει όλα αυτά να τα προσεγγίσει μελλοντικά και να τα μελετήσει το πεδίο αυτό της ψηφιακής λαογραφίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.